Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση έχει σχέση με τη ρυθμική κιθάρα και είναι η εξής. Τι είναι τα split bars και πώς παίζονται? Ωραία ερώτηση λοιπόν, η οποία δεν είναι τόσο απλό να την απαντήσουμε γιατί διαφοροποιείται ο τρόπος παίξηματος ανάλογα με το tempo του κομματιού και ανάλογα με το μέτρο του κομματιού. Θα πάρουμε λοιπόν μερικές από τις πιο συνηθισμένες επιλογές και θα τις κοιτάξουμε μία-μία και πρώτα απ' όλα θα εξηγήσουμε τι είναι τα split bars. Όταν έχουμε ένα μέτρο που είναι ας πούμε 4 τέταρτα, πάρα πολλές φορές υπάρχει μία συγχορδία η οποία παίζεται σε όλη τη διάρκεια του μέτρου. Δηλαδή έχουμε ένα ας πούμε λα μινόρ και είναι λα και τα 4 χτυπήματα. Το split bar είναι όταν αλλάζει η συγχορδία στη μέση ή σε κάποιο άλλο μέρος του μέτρου. Αν λοιπόν έχουμε 4 τέταρτα στο μέτρο και τα πρώτα 2 τέταρτα είναι και τα άλλα 2 είναι σολ, τότε έχουμε ένα split bar. Να ξεκαθαρίσω ότι το split bar δεν είναι απαραίτητο να είναι στη μέση. Δηλαδή μπορεί από τα 4 χτυπήματα, τα 4 beats του μέτρου, να γίνει οπουδήποτε θέλουμε η αλλαγή. Θα δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Θα χρησιμοποιήσω τις συγχορδίες Ρε μινόρ 7 και Μι μινόρ 7 για να είναι πολύ πολύ ξεκάθαρα και να είναι εύκολα τα σχήματα, να μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε. Και πάμε 4 τέταρτα, ολόκληρο το μέτρο μία συγχορδία και μετά ολόκληρο το μέτρο άλλη συγχορδία. Okay. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4. Πάμε τώρα να το δούμε σαν split bar. 2 beat στο ρε και 2 beat στο μι. Με κάποιες ρυθμικές παραλλαγές, αλλά το μέτρημα είναι πάντα 2 στο πρώτο ακόρντο στην πρώτη συγχορδία και 2 beats στη δεύτερη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν το κόψιμο είναι άνισο, δηλαδή δεν έχουμε 2 χτυπήματα στο ένα ακόρντο και 2 χτυπήματα στο άλλο, έχουμε ας πούμε 3 στο πρώτο και 1 στο δεύτερο. Θα δούμε αυτή την επιλογή πρώτα. Okay. 3 στο πρώτο, 1 στο δεύτερο. Και πάμε να δούμε την τελευταία επιλογή, όπου είναι 1 στο πρώτο και 3 στο δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίζουμε τα split bars στα 4 τέταρτα με ρυθμό ψηλό funky. Δεν είναι τελείως funky, αλλά είναι ένας αρκετά funky ρυθμός. Την ίδια διαδικασία λοιπόν πρέπει να κάνει όποιος μαθαίνει και μελετάει ρυθμική κιθάρα για τους διαφορετικούς ρυθμούς. Να μπορεί να παίξει split bars σε 6/8, σε 12/8, σε 4 τέταρτα όπως κάναμε εμείς, σε 3 τέταρτα, σε 5 τέταρτα, σε όλους τους διαφορετικούς ρυθμούς. Όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο βίντεο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έτοιμα ρυθμικά μοτίβα τα οποία ξέρουμε ότι αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ρυθμό. Όπως ακριβώς έχουμε θέσεις για τις κλίμακες και ξέρουμε τη θέση της περατονικής, όπως έχουμε θέσεις για τις συγχορδίες και ξέρουμε τα σχήματα των συγχορδιών, έτσι ακριβώς πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένα strumming patterns, δηλαδή χτυπήματα και ρυθμούς για τους διαφορετικούς ρυθμούς της ρυθμικής κιθάρας. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε τις παραλλαγές σε split bars για τους υπόλοιπους συνηθισμένους ρυθμούς 3 τέταρτα, 6/8, 12/8 και βλέπουμε. Αλλά για την ώρα αυτή είναι η απάντηση για τα 4 τέταρτα. Αυτά λοιπόν από μένα και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!